Ευχαριστούμε τον προπονητή της Ομόνιας, τον κύριο Μιχάλη Ματσεντίδη, και εδώ δίπλα μου έχω τον κύριο Θωμά Νίκου, τον προπονητή του Απόλλωνα. Coach, η ομάδα σας επέστρεψε στις νίκες σήμερα μετά από την εμφάνιση στην έδρα της Ανόρθωσης την περασμένη εβδομάδα. Πολύ πιο ανεβασμένη η ομάδα σας σήμερα και με ένα Λοϊζίδη εξαιρετικό. Πέστε μας λίγο τι κάνατε σωστά σήμερα και η ομάδα σας έβγαλε αυτή την πολύ καλή εικόνα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από αυτό το σχόλιο που κάνετε για το Λοϊζίδη. Νομίζω ότι όλη η ομάδα δουλεύει και όταν βρίσκουμε το στόχο μας, τον ξεμαρκάρει στο παίχτη. Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι ο Λοϊζίδης, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Αυτό που κάναμε καλά είναι ότι συσπηρωθήκαμε, δουλέψαμε πιο σκληρά. Ήμασταν μείον δύο παίχτες. Θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που πραγματικά παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ. Νομίζω ότι παρεμβήκαμε λίγο στις πάσες τους, στις τρίπλες τους. Ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα και ταυτόχρονα βάλαμε κάποια ξεμαρκάριστα σούτ και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Η ομάδα σας τώρα έχει θετικό ρεκόρ στο πρωτάθλημα με την νίκη σήμερα. Ο τελικός στόχος σας, έχοντας αναλάβει την ομάδα μετά την άρχιση σεζόν, ποιος είναι, πού θέλετε να φτάσει αυτή η ομάδα, πόσο ψηλά μπορεί να πάει ο Απόλλωνας? Ο στόχος μας είναι ένας και μόνο ένας. Να ευχαριστιόμαστε αυτό που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, προσπαθούμε να φτιάξουμε τα γύρω-γύρω και το σέρβις των παιχτών και αν παίζουμε καλά θα κερδίζουμε. Και μια τελευταία ερώτηση έτσι για το βάθος του ρόστερ. Είδαμε σήμερα και με την αποβολή του Ηλιάδη να έρχονται παίχτες και να καλύπτουν το κενό. Όμως το ρόστερ είναι μικρό. Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε αυτή την εικόνα, βεβαίως και με την προσθήκη ενός τέταρτου ξένου? Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ίσως με επιστροφή του Χάντζη Κώστα? Φυσικά. Ήμασταν μείον δύο βασικούς παίχτες. Αύριο μεθαύριο θα μπορούμε, σας το δίνω τώρα εσάς, να ανακοινώσουμε την έλευση ενός καινούριου παίχτη. Περιμένουμε το Χρήστο γιατί είναι σημαντικός παίχτης για μας. Περιμένουμε να βγει το δελτίο του Φαχά, του Μούσα. Θα κάνουμε και κανένα δύο προσθήκες ακόμα. Η διοίκηση έχει τη θέληση να βοηθήσει την ομάδα με όποιον τρόπο τη ζητηθεί. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που μένει να κάνει είναι να δουλεύουμε και να τους κάνουμε χαρούμενους. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.